Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και το θέμα είναι ότι υπάρχει και γενικότερα μεγάλη πίεση σε όλες τις κλινικές. Οι παθολογικές κλινικές είναι γεμάτες. Στα όρια του είναι το σύστημα υγείας της Κρήτης. 239 συνάνθρωποι μας νοσηλεύονται στα νοσοκομεία του νησιού σήμερα, 30 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων 25 διασωληνωμένοι. Το σύνολο των ασθενών COVID που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι 64, εκ των οποίων 17 είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας για τον κορονοϊό. Και από αυτούς τους 17 ή 16 είναι διασωληνωμένοι. Έχουμε 63 νοσηλευόμενους. Έχουμε 9 διαθέσιμες κλίνες. Όσον αφορά τη ΜΕΘ, αυτή τη στιγμή έχουμε 5 στα 7 και υπάρχει δυνατότητα εντός της ημέρας να ανοίξουμε και 8η κλίνη. Κλίνες ΜΕΘ non-COVID δεν έχει. Έχουμε 11 κλίνες non-COVID, οι οποίες είναι κατηλημένες και δεν υπάρχει περίπτωση να νοσηλεύσουμε άρρωστο. Στο μεταξύ, τα τελευταία 24 ώρα αυξάνονται και οι θάνατοι στην Κρήτη. 6 συνάνθρωποι μας που νοσηλεύονταν στα νοσοκομεία του νησιού προστέθηκαν στη μακάβρια λίστα. Οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή στη ΜΕΘ COVID είναι εμβολιασμένοι και τι ηλικία είναι? Όπως ήταν αναμενόμενο, επαναλαμβάνω, στη ΜΕΘ COVID είναι όλοι ανεμβολίαστοι και βέβαια το ίδιο συμβαίνει και με τις κλινικές νοσηλείας COVID, όπου το 95% και άνω είναι ανεμβολίαστοι. Μόνο ανεμβολίαστοι ασθενείς νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, τουλάχιστον στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ενδεικτικό της δραματικής κατάστασης που ζει το νησί, το οικογενειακό δράμα που εκτυλίσσεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, εκεί όπου με βαριά συμπτώματα κορονοϊού νοσηλεύεται και η σύζυγος του 78χρονου που κατέληξε. Γι' αυτό κάνω έκκληση σε όλο τον κόσμο να εμβολιαστεί. Θα υπάρχει και ένας αντίλογος ευθύμα. Αν εμβολιαστώ, είναι σίγουρο ότι δεν θα αρρωστήσω? Δεν είναι σίγουρο, αλλά και εάν αρρωστήσει κάποιος, η νόσος περνάει πολύ πιο εύκολα από ότι αν δεν είναι εμβολιασμένος. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μια ασθενούς 101 ετών, η οποία ήταν εμβολιασμένη, η οποία ήρθε στην κλινική με ελαφρά συμπτωματολογία, παρέμεινε μερικές μέρες και τώρα πήρε εξιτήριο. Και παρότι τα νοσοκομεία της Κρήτης δοκιμάζονται, δεν σταματούν να στηρίζουν και την υγεία των νησιών του Νότιου Αιγαίου. Το απόγευμα της Πέμπτης, μια 21χρονη Ιταλίδα διεκομίστη εκτάκτως στο Ηράκλειο από τη Σαντορίνη, μετά από σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη. Η κοπέλα εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας COVID του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, καθώς λίγο πριν τη μεταφορά της στο Ηράκλειο, υπευλήθη σε rapid test, το οποίο βγήκε θετικό. Αυτή τη στιγμή το διαχειριζόμαστε σε όλη την Κρήτη τα νοσοκομεία πολύ ικανοποιητικά. Δεν έχει χρειαστεί να φύγει ασθενής εκτός Κρήτης. Την ίδια ώρα η μάχη είναι διπλή στα νοσοκομεία της Κρήτης, καθώς από τη μια ο COVID και από την άλλη νοσηρότητα γενικά στον πληθυσμό δοκιμάζουν τις αντοχές του συστήματος. Υπάρχει μεγάλη νοσηρότητα στον πληθυσμό και υπάρχει επίσης πάρα πολύ τροχαίο και τραύμα. Η ορθοπαιδική κλινική είναι κατηλημένη στο 100%. Που πρέπει να προσέξουμε εκτός τον κορονοϊό είναι να προσέχουμε να μην έχουμε ατυχήματα που να χρειάζονται μονάδα εντατικής θεραπείας, διότι εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν υπάρχουν μονάδες κλίνες διαθέσιμες στη ΜΕΘ. Οι διοικητές των νοσοκομείων για άλλη μια φορά κάνουν έκκληση στον κόσμο να σπεύσει, να εμβολιαστεί, με τον Γιώργο Χαλκιαδάκη μάλιστα να εξηγεί τι σημαίνει ουσιαστικά να εισαχθεί κανείς σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας και κυρίως τι αφήνει πίσω της η διασωλήνωση. Πέστε ότι αυτός ο άνθρωπος που διασωληνώνεται μπορεί να το ξεπεράσει και να βγει από το νοσοκομείο. Συνήθως οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πρόβλημα αναπνευστικής ανεπάρκειας. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι δεν θα μπορούν να περπατούν κανονικά, θα λαχανιάζουν στα 50 μέτρα, δεν θα μπορούν να κάνουν την παραμικρή χειρονακτική εργασία και θα είναι κατά κάποιο τρόπο ανάπηροι. Δηλαδή μπορεί να είναι ένας ζωντανός, ο οποίος όμως να μην μπορεί να κάνει το παραμικρό. Να χρειάζεται οξυγόνο για να κάθεται στο σπίτι του, να μην μπορεί να κάνει 5 βήματα και αν έχει μια αλφα ηλικία θα πει εντάξει, δεν έχει και ιδιαίτερες δραστηριότητες. Σκεφτείτε όμως ένας άνθρωπος 40-45 χρονών να μην μπορεί να κάνει βασικές δουλειές. Και κάτι το οποίο δεν είπα, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, είναι η ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων αυτών.
αλλάζει τελείως η ιδιοσυγκρασία τους, αλλάζει ο ψυχισμός τους και είναι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν για πολλά χρόνια.